Συνάδελφοι, παρακαλώ την δική αγορήτρια της Νέας Αριστεράς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Για 15 λεπτά. Μόλις πληροφορήθηκα ότι η κυβέρνηση συνεχίζει την ίδια τακτική. Αύριο μπαίνει εκτάκτος, ολομέλεια για τη σύμβαση για τον Ιάρχος. Και έρχεται ο βουλευτής μας από τη Ροδόπη, δεν ξέρω πώς, δεν ξέρω τι αφήνει, για να κάνει την ολομέλεια. Και εμείς αύριο θα κλείσουμε αυτό το σοβαρό θέμα με fast track διαδικασίες, χωρίς καλά-καλά. Τέλος πάντων, θα τα πούμε όμως και αύριο. Πρέπει να τα ακούσουν και οι φορείς τους οποίους καλούμε και πρέπει να τους ζητήσουμε συγγνώμη που τους καλούμε. Ξεκινάω λοιπόν λέγοντας ότι. Και θα ξεκινήσω πάνω ιστορικό. Δεν θα πω το πλαίσιο υπόθηκε της σύμβασης. Η κυβέρνηση λοιπόν της Νέας Δημοκρατίας επέλεξε να προωθήσει εν μέσω καραντίνας το 2020 την ιδιωτικοποίηση τριών περιφερειακών λιμένων της χώρας, μεταξύ των οποίων και το λιμάνι Ηρακλείου. Ερήμη βεβαίως στις επιθυμίες της τοπικής κοινωνίας και χωρίς αυτό να προκύπτει από καμία διεθνή υποχρέωση της χώρας. Ο τελικός διαγωνισμός που αφορούσε την απόκτηση του πλειοψηφικού ποσοστού συμμετοχής 67% στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αναμενόταν να ολοκληρωθεί το καλοκαίρι του 2022, είναι το βιαστικό που έχουμε τώρα. Με τη συνεδρίασή του λοιπόν το ΤΑΙΠΕΔ τον Απρίλιο του 2022, το Διοικητικό Συμβούλιο προεπέλεξε 8 επενδυτικά σχήματα, τα οποία θα πληρούσαν τα κριτήρια συμμετοχής στη δεύτερη φάση της διαδικασίας ιδιωτικοποίησης. Τελικά στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού οι προσφορές κατεδέθηκαν μόνο από 2 επενδυτικά σχήματα. Τον Ιούνιο λοιπόν του 2023 ο Όμιλος Γκριμάλντι αναδείχθηκε ως ο προτιμητέος επενδυτής της δεύτερης φάσης του διαγωνισμού. Και μάλιστα η προσφορά του ομίλου ανερχόταν στα 80 εκατομμύρια ευρώ και είχε μάλιστα, αν θυμάμαι καλά, μεγάλη απόσταση από τη δεύτερη προσφορά που είχε γίνει εκτέρνα. Ο διαγωνισμός είχε εξ αρχής ορία προβληματικών όψεων, τόσο σε σχέση με την απροσδιοριστία, σε σχέση με το τελικό αντικείμενο, όσο όμως και με τις αποφάσεις του ΟΛΗ και του ΤΑΙΠΕΔ που έθεταν ερωτηματικά για τη μελλοντική αποτίμηση της αξίας του φορέα. Με την κατακύρωση του διαγωνισμού προσθέθηκε και άλλη μία προβληματική όψη, δηλαδή το γεγονός ότι ο προτιμητέος επενδυτής είναι ο βασικός μέτοχος των κύριων ναυτιλιακών εταιριών που δραστηριοποιούνται στο νησί, γεγονός που επικυρώνει τη μετατροπή της επιβατικής τουλάχιστον ναυτιλίας στο νησί σε ένα απόλυτο μονοπωλιακό πεδίο δράσης της εν λόγω εταιρείας. Είχαμε τη δράση όμως της τοπικής κοινωνίας και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον. Βασικό σημείο ανησυχίας για την τοπική κοινωνία καθ' όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού ήταν η προοπτική της δυνητικής εκμετάλλευσης τρίτων περιουσιακών στοιχείων του ΟΛΗ ΑΕ από το μελλοντικό ιδιώτη επενδυτή, καθώς και το μέλλον της κοβικής για την πολυοδομική επέκταση του συγκροτήματος του Ηρακλείου χερσαία ζώνης λιμένου. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της ιδιωτικοποίησης αποτυπώνονταν παγίως μια διαφορά στη ρητορική του ΤΑΙΠΕΔ έναντι αυτής της κυβέρνησης, καθώς το πρώτο πάντοτε υπονοούσε ότι η ιδιωτικοποίηση θα περιελάμβανε το σύνολο των ακινήτων που διαχειρίζεται όλοι. Και για όσους δεν ξέρουν, έτσι, επειδή μιλάμε οργανισμός λιμένων Ηρακλείου, είναι όλοι. Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος Ηρακλείου είχε προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας εναντίον της απόφασης της Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων του Υπουργείου Ναυτιλίας, τη 16 Δευτέρα του 2007. Που είχε δημοσιευτεί σε ΦΕΚ με το νόμο 4081 του 2012 και είχε δικαιωθεί με την απόφαση του ΣΤΕ το 2015. Ο Δήμος Ηρακλείου με την απόφαση αυτή του Συμβουλίου της Επικρατείας επί της ουσίας κατοχύρωσε το δικαίωμα να περιέλθει στη δική του δικαιοδοσία η περιοχή της χερσαίας ζώνης λιμένα, καθώς έθετε ένα σημαντικό εμπόδιο στον όλη σε οποιοδήποτε μελλοντικό σχέδιο εκμετάλλευση της εν λόγω έκτασης. Η απόφαση όμως αυτή του ΣΤΕ δεν είχε μετουσιωθεί σε νομική πραγματικότητα μέχρι σήμερα. Σε αυτό το πλαίσιο, ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας τότε είχε δεσμευτεί για την ολοκλήρωση της μεταβίβασης της εν λόγω περιοχής μέσα από τη διαδικασία της επαναχάραξης της χερσαίας ζώνης του οργανισμού λιμένα. Και στις 13 Μαρτίου του 2018 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ηρακλείου υπερψήφισε την παραχώρηση στο Δήμο Ηρακλείου όλου του τμήματος της χερσαίας ζώνης που αναπτύσσεται έξω από την περίφραξη του λιμένου, η οποία δεν συνδέεται με την αμυγός λιμενική δραστηριότητα. Υπό αυτήν την έννοια και μέσω της εξαιρετικά αρνητικής εξέλιξης της ιδιωτικοποίησης του όλη, η εξαίρεση τμήματος της ακίνητης περιουσίας του από την ιδιωτικοποίηση πρέπει να χαιρετιστεί ως μια μικρή νίκη της τοπικής κοινωνίας και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Εμείς ως Νέα Αριστερά δηλώνουμε την αντίθεσή μας με το μοντέλο της ιδιωτικοποίησης των οργανισμών λιμένων. Η θέση μας είναι ότι οι οργανισμοί λιμένους πρέπει να παραμένουν σε δημόσιο έλεγχο και ιδιοκτησία
και κάθε επιμέρους παραχώρηση να τεκμηριώνεται με σαφείς δεσμευτικούς στόχους και όχι γενικόλογες διατυπώσεις. Πολλές οδηγίες της ΕΕ χαρακτηρίζουν τα λιμάνια ως στρατηγικές υποδομές και στη σύνδεση της διάρκειας των παραχωρήσεων με την υλοποίηση υποχρεωτικών επενδύσεων που δεν περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη σύμβαση, παρά το γεγονός ότι η διάρκειά τους είναι περίπου 40 χρόνια. 40 χρόνια και ούτε σαφείς υποχρεώσεις για επενδύσεις. Μα τι κάνετε? Ειδικότερα ο λιμένας Ηρακλείου κατέχει στρατηγική θέση στον χώρο της Νοτιοανατολικής Μεσογείου και είναι χαρακτηρισμένος ως λιμένας διεθνούς σημασίας. Το διοικητικό μοντέλο οργάνωσης της λιμενικής βιομηχανίας της χώρας απορριθμίζεται όλο ένα και περισσότερο. Είναι κεντρική επιλογή της τρέχουσας κυβέρνησης, κυρίως και του ΤΑΙΠΕΔ, να πορεύεται ανάλογα με τις επιθυμίες του κάθε ιδιώτη επενδυτή. Έχουμε λοιπόν το παράδοξο. Ακούστε λίγο. Στην περίπτωση του οργανισμού λιμένος Ιγουμενίτσας να δίνεται η πλειοψηφία των μετοχών. Στον οργανισμό λιμένος Καβάλας να παραχωρείται το εμπορικό λιμάνι. Στον οργανισμό λιμένος Λαβρίου να δίνεται το 49%. Στον οργανισμό λιμένος Ηρακλείου να δίνεται το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών και ταυτόχρονα να δημιουργείται και ένα λιμενικό ταμείο νηπί ΔΔΔ με μεγάλο ερωτηματικό εδώ αν επαρκούν οι πόροι που προβλέπονται για τη λειτουργία του. Εκτός λοιπόν από την απόσυρση του κράτους από το προνόμιο σχεδιασμού για το κάθε λιμάνι ξεχωριστά και συνολικά, τώρα πλέον αποσύρεται και από τη δυνατότητα διοικητικής οργάνωσης της λιμενικής βιομηχανίας της χώρας. Μιας χώρας που η μορφολογία της και η γεωγραφία της κάνει τα λιμάνια της εξαιρετικά κρίσιμες από κάθε άποψη υποδομές. Αναφορικά με τους στόχους του λιμανιού, διατυπώνεται ένα ευχολόγιο, χωρίς μετρήσιμους στόχους και δεσμευτικές υποχρεώσεις. Υποτίθεται ότι ένας από τους λόγους της ιδιωτικοποίησης πάντα είναι η μεγαλύτερη ανάπτυξη του κύκλου εργασιών και των δραστηριοτήτων του λιμένα. Οπότε η παρένεση για τη διατήρηση όσο των δυνατών περισσότερων θέσεων εργασίας και όχι για τη δημιουργία νέων δεν μένει απαρατήρητη και προφανώς δεν υπάρχει καμία αναπτυξιακή προοπτική. Εξαιρετικά προβληματική είναι και η αόριστη ευχή ο νέος ιδιοκτήτης του Όλη να λειτουργήσει ως ένας συνετός και υπεύθυνος εργοδότης. Αυτές η κυβέρνηση δίνει συνεχώς απαιτεί συνενέσεις, δίνει οδηγίες στις τράπεζες παντού. Να σημειωθεί ότι στους 12 οργανισμούς λιμένων της χώρας, δεκαετίες τώρα, υπάρχουν θεσπισμένες εργασιακές σχέσεις. Αυτές ρυθμίζονται από τους γενικούς κανονισμούς προσωπικού και τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Και τα δύο κείμενα είναι απόρρια διαπραγμάτευσης με τα συνδικάτα των εργαζομένων στους οργανισμούς λιμένων. Με αυτή τη δεδομένη κατάσταση, μια σαφέστερη διατύπωση που να αποτυπώνει αυτή την πραγματικότητα είναι απαραίτητη και επιβεβλημένη. Πάμε λίγο στις υποχρεωτικές επενδύσεις που προανέφερα. Αυτές λοιπόν εξαντλούνται στην κατασκευή των προγραμματισμένων από το 2018 γραφείων για το λιμενικό σώμα και τις υπηρεσίες του ΙΝΑΜΠ. Στην καλύτερη των περιπτώσεων το ποσό θα ανέλθει στα 3 εκατομμύρια ευρώ για ένα λιμάνι που παραχωρείται για 40 χρόνια. Δεν υπάρχει άλλη σύμβαση παραχώρηση αυτή η αναλογία, πραγματικά. Είναι εξοργιστικό ότι το προνόμιο σχεδιασμού για ένα τόσο κομβική σημασία λιμάνι αποστερείται από το δημόσιο και χωρείται εξ ολοκλήρου στον ιδιωτικό τομέα. Δεν υπάρχει καν αναφορά στην υποχρέωση συμμετοχής στο Διοικητικό Συμβούλιο και την Επιτροπή Ελέγχου Μελών, 3 και 1 αντίστοιχα, που θα διορίζονται από το ελληνικό δημόσιο, τα ΙΠΕΔ ή ΕΣΥΠ. Επισημαίνεται ότι ο Όμιλος Γκριμάλντι έχει αποκτήσει δεσπόζουσα θέση στην ακτοπλοεία μέσα των μινωικών γραμμών και πλέον μετά και την απόκτηση του λιμανιού του Ηρακλείου κατέχει ήδη τον οργανισμό λιμένους Ιγουμενίτσας, αποκτά μια ανάλογη θέση και στα λιμάνια, ειδικά στο τμήμα της δραστηριότητας που συνδέεται με τη μεταφορά επιβατών και την αναψυχή, ακτοπλοεία κρουαζιέρα. Στη σύμβαση υπάρχει μόνο μια γενική δέσμευση η οποία δεν αποκλείει την διακριτική μεταχείριση των πλοίων του Όμιλου Γκριμάλντι. Κύριε Υπουργέ, εδώ θα κάνω μια παρένθεση και θα πω το εξής. Απ' τη μια, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και η νεοφιλελεύθερη πολιτική γενικώς ομνίων στον ανταγωνισμό, στην ελεύθερη αγορά που αυτορυθμίζεται. Έχει αποδειχθεί ότι αυτό που καταλήγουμε στο τέλος να κάνουμε μονοπόλια. Στην ενέργεια είναι λίγες εταιρείες, στην κατασκευή είναι λίγες εταιρείες, στα κανάλια είναι λίγες. Εδώ θα είναι ένας που θα ελέγχει τα λιμάνια, άρα. Η μη διακριτική μεταχείριση δεν ξέρω πώς μπορεί να διασφαλιστεί. Λιμάνια για εκτοπλοϊκές γραμμές. Τελειώσαμε. Και μετά μιλάμε για την αύξηση των εισιτηρίων. Κυρία Πέρκα, δεν θέλω να υπονοήσω κάτι, αλλά λέγατε ότι δεν πότε θα προλάβουν να επεξεργαστούμε το νομοσχέδιο. Το έχετε υπερεπεξεργαστεί. Ξέρετε, κύριε. Έχετε φτάσει τα 22 λεπτά. Όχι, έχω ακόμα 6.
Κοιτά το χρόνο μου. Συγγνώμη, λάθος δικό μου. Συνεχίστε. Ότι είμαι όμως διαβασμένη και ενημερωμένη, το δέχομαι. Συνεχίστε την υπερεπεξεργασία. Συνεχίστε την υπερεπεξεργασία. Λοιπόν, για τους εργαζόμενους και εργαζόμενες πέραν του δικαιώματος μετάταξης. Οι οργανισμοί λιμένου στις χώρες από συστάσεώς τους έχουν στηριχτεί σε ορισμένα χαρακτηριστικά που έπαιξαν κρίσιμο ρόλο και έκαναν εφικτή την ανάπτυξή τους. Ένα από αυτά τα χαρακτηριστικά είναι οι θεσπισμένες σχέσεις εργασίας και η ύπαρξη μόνιμου προσωπικού. Τα λιμάνια διεθνώς είναι ένας χώρος εργασίας όπου συναντάς προσωπικό με υψηλή τεχνογνωσία, η οποία αποκτιέται και καλλιεργείται κυρίως εντός του χώρου. Η επένδυση στη συνεχή εκπαίδευση και κατάρτιση του προσωπικού είναι ο κανόνας στη διεθνή λιμενική βιομηχανία. Η Ελλάδα δεν πρέπει να περικλίνει από αυτό το μοτίβο. Αυτό είναι εφικτό όταν υπάρχουν θεσπισμένες σχέσεις εργασίας. Η τρέχουσα κατάσταση ακολουθεί αυτό το μοτίβο. Είναι απαραίτητο να συνεισχυστεί και την επόμενη μέρα. Θα κλείσω σιγά σιγά θέτοντας κάποια ερωτήματα που ελπίζω να απαντηθούν κάποια από αυτά. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις του νέου μετόχου, ο οποίος αποκτά και το management της εταιρείας αναφορικά με τις επενδύσεις που οφείλει να κάνει στις υποδομές του λιμένου και ποια ίδια συμμετοχή του σε αυτές. Ποιες δημόσιες επενδύσεις και χρηματοδοτήσεις από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους κληρονομεί ο νέος επενδυτής, έργα ενταγμένα σε ΕΣΠΑ, πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, Ταμείο Ανάκαμψης Ανθεκτικότητας κτλ. Και τι μέγεθος έχουν τυχόν τέτοια πακέτα χρηματοδότησης. Ποιο είναι το μέλλον, ο σχεδιασμός και η μορφή διακυβέρνησης του νέου φορέα, του νέου λιμενικού ταμείου Ηρακλείου, που θα διαχειρίζεται τα περιουσιακά στοιχεία που εξαιρούνται από τη σύμβαση παραχώρησης, όπως ο παλιός αιρετικός λιμένας χρήσης ως μαρίνας, θεατρικός σταθμός λιμενικού κτλ. Ποια είναι η συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας και της τοπικής αυτοδιοίκησης στο νέο φορέα. Ποιος είναι ο σχεδιασμός της κυβέρνησης για τις λιμενικές εγκαταστάσεις που βρίσκονται εκτός του πολεοδομικού συγκροτήματος του Ηρακλείου. Όπως παραδείγματος χάρη του λιμένου αλληνοπεραμάτων του Δήμου Μελεβιζίου. Η σύμβαση προβλέπει ότι ο νέος οργανισμός, Λιμενικό Ταμείο Ηρακλείου, θα στελεχωθεί από προσωπικό που μετατίθεται από τον Όλη. Πόσοι υπάλληλοι θα μετατεθούν και μέσα από ποια διαδικασία. Δεδομένη τη στρατηγική σημασία τη εν λόγω υποδομή, είναι εύλογο ότι κάθε μεταβολή τη περιουσιακή κατάσταση του Όλη ΑΕ πρέπει να είναι αυστηρά αντικείμενο ελέγχου και έγκριση από την πολιτεία. Οι προβλέψει τη σύμβαση είναι αντιφατικέ και ω προ αυτό. Απ' τη μία, στο άρθρο 11 προβλέπει αυστηρή αποπτία και έλεγχο κάθε μεταβολή τη μετοχική σύνθεση τη νέα εταιρεία. Από την άλλη, όμω, στην ίδια τη σύμβαση αναφέρεται ότι Όλη με τη νέα του μετοχική σύνθεση δικαιούται να παραχωρήσει οποιοδήποτε μέρος των δικαιωμάτων της στο πλαίσιο της τηρούμενης σύμβασης συνάπτωτες υποπαραχωρήσεις με παρόχωση υπηρεσιών ή άλλα τρίτα μέρη. Τι ισχύει από τα δύο. Η πολιτική του ΤΑΙΠΕΔ και της νέας διοίκησης του Όλη από το 2019 και μετά ήταν να διαθέτει ως μέρισμα στον βασικό μέτοχο το μεγαλύτερο μέρος από τα ρευστά του διαθέσιμα. Ως αποτέλεσμα αυτού, η αξία του οργανισμού, όπως θα αποτιμόταν από οποιοδήποτε ορκωτό ελεγκτή, λογικά θα έπεφτε. Τέχνη έντοση, η κυβέρνηση άρχισε να δίνει δημοσιεύματα από το 2022 ότι ο οργανισμός είχε διπλασιάσει τα κέρδη του με κερδοφορία πολύ χαμηλότερη της τελευταίας διαχειριστικής κρίσης από την επελθούσα το 2019 διοίκηση. Αυτό μένει ελεγχθεί. Κάνοντας λόγο για κέρδη 3,77 εκατομμύρια ευρώ το 2022 ή τη βελτιωμένα κατά 2 εκατομμύρια σε σχέση με το 2021. Ποια ήταν λοιπόν τα διαχειριστικά αποτελέσματα του Όλη για κάθε χρονιά από το 2018 και μετά. Υπάρχει τέλος έκδηλο conflict of interest με τον συγκεκριμένο επενδυτή, ο οποίος είναι ταυτόχρονο βασικός μέτοχος και των δύο μεγάλων αυτιλιακών εταιριών που δραστηριοποιούνται στην Κρήτη και πάνω απ' όλα τις μηνοϊκές γραμμές, που λειτουργεί ως προς το επιβατικό σκέλος στην Κρήτη σχεδόν μονοπωλιακά. Η κυβέρνηση είναι λογικό να έπρεπε να πάρει εγκρίσεις από την DigiCoop για ενέργειες που οδηγούν σε τόσο μεγάλο κλείσιμο της αγοράς. Και αλήθεια, έχει γίνει κοινοποίηση στην Επιτροπή και αν ναι, έχετε πάρει απάντηση. Ευχαριστώ πολύ.